Σταύρος Αμανατίδης κοντά μας. Η ζωντανή ιστορία, λέγαμε, του Ελυσιακού. Τόσα χρόνια αγωνίζεται στην ομάδα και πανηγύρισε σε ένα κύπελο σήμερα. Σταύρο, τα πρώτα σου συναισθήματα. Τίποτα, είναι χρωστούμενο αυτό. Το είχαμε χάσει εδώ πριν από 3 χρόνια με το Χαλάνδρη. Είχαμε πει ότι θα μπούμε να το τελειώσουμε και ευτυχώς είμαστε οι κυπελούχοι. Ευτυχώς. Οπότε κλείνει, νομίζω υπάρχει μια πικρία για εσάς, δεν βγήκατε δεύτερη, όμως κλείνει καλά η χρονιά, πήρατε ένα κύπελο. Σίγουρα. Θέλαμε να πάμε και στα μπαράζ για να ανέβουμε κατηγορία, αλλά τουλάχιστον πήραμε το κύπελο σήμερα και σώσαμε λίγο τη χρονιά. Ο κόσμος του Ελυσιακού νομίζω κέρδισε και αυτό στη μάχη στην Κερκίδα. Σίγουρα. Κέρδισε, μας έχει βοηθήσει. Ελπίζουμε να έρθει κι άλλος κόσμος κοντά μας και του χρόνου να παρουσιαστούμε πιο δυνατοί. Φοβήθηκες κάπου στον τελικό, Σταύρο? Όχι, σήμερα μπήκαμε την ψυχολογία ότι θα το πάρουμε το παιχνίδι. Δεν είχαμε καθόλου φόβο. Περιμέναμε απλά να τελειώσει το παιχνίδι και να πανηγυρίσουμε. Τι άλλο να περιμένει ο κόσμος από εσάς, Σταύρο? Τώρα να τελειώσει η χρονιά, να δούμε η διοίκηση τι θα αποφασίσει και ελπίζουμε του χρόνου να παρουσιαστούμε πιο δυνατοί και να διεκδικήσουμε αυτό που χάσαμε φέτος.